Φίλες και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Νικοκούστα, τον προπονητή της Κεφσιάς, μετά την πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας του στο γήπεδο της Χωράφης απέναντι στον Άγιο Ρόθεο. Coach, πολύ μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη νίκη. Δεχτήκατε τον γκολ στο τέλος, σε ένα σημείο που δεν είχε σημασία ιδιαίτερη γιατί ήταν στη λήξη σχεδόν. Μεστή εμφάνιση. Η άμυνα για ακόμα μια φορά έκανε τη δουλειά της πάρα πολύ καλά και στην επίθεση εκμεταλλευτήκατε τις ευκαιρίες σας. Πώς είδες το παιχνίδι σήμερα, τι γνώμη έχεις για την ομάδα και αυτό που έδειξες στο γήπεδο? Πολύ σημαντική νίκη σήμερα, καθώς είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία θα ήταν σε τακτικό επίπεδο, σε πολύ ψηλό τακτικό επίπεδο, θα γνώριζε αρκετά πράγματα για εμάς. Ειδικά με την αλλαγή σχηματισμού που επέλεξε ο coach, ήταν κάτι το οποίο μας πήρε λίγο χρόνο για να βρούμε τα πατήματά μας. Όμως από τη στιγμή που διαβάσαμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία, νομίζω δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι για εμάς. Και στην επίθεση, με την πολύ πολύ μεγάλη ποιότητα των ποδοσφαιριστών μου, καταφέραμε και χρειάζεται ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το 7 στα 7, το απόλυτο για ακόμη μια εβδομάδα. Πλέον βρίσκεστε στους 21 βαθμούς, μακριά από τους διώκτες σας, τους περισσότερους δηλαδή. Πώς βλέπετε το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ βρισκόμαστε σε μια φάση που σιγά σιγά μας συνεχίσετε με αυτόν τον ρυθμό, θα κλείσετε στην ουσία την πρώτη θέση του 7ου ομίλου και θα κοιτάτε πια τα μπαράζ? Ξεκάθαρα πρέπει να είμαστε πολύ ταπεινοί, να στεγιώσουμε τη σκληρή δουλειά, γιατί σε περίπτωση που τα καταφέρουμε, που όλα δείχνουν ότι κάναμε και σε ένα πολύ σημαντικό βήμα, σε περίπτωση που καταφέρουμε και βρισκόμαστε στη διαδικασία των μπαράζ, η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλό ρυθμό, να έχουμε τις κατάλληλες προσαρμογές, γιατί τα μπαράζ είναι εξαιρετικά δύσκολα. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες που είναι πολύ ιστορικές, πολύ αθλητικές και σε πολύ υψηλό επίπεδο τακτικής προσέγγισης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απαγορεύεται οποιοδήποτε ξεχασμός. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει για να είμαστε έτοιμοι όταν το καλό βρεθούμε εκεί. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη αγωνιστική με τον Ατρόμητο και πώς κοιτάτε το επόμενο παιχνίδι, πώς το βλέπετε? Πώς βλέπετε την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι? Όπως ακριβώς βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, είμαι πολύ τυχερός που έχω να κάνω με αυτές τις προσωπικότητες, με αυτούς τους παίχτες οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι τα παιχνίδια δεν κερδίζονται απλά με τις φανέλες και τις κάλτσες. Καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οπότε η προετοιμασία μας από αύριο θα έχουμε την αποθεραπεία μας και από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα σε τακτικό, σε φυσικό επίπεδο για αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.